Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματο διακίνηση ομαλών από τα κατεχόμενα στι ελεύθερε περιοχέ φαίνεται να βρίσκονται οι αρχέ τη Δημοκρατία μετά τη χθεσινή σύλληψη 35χρονου Παλαιστίνιου, φερόμενου ω διακινητή, για τον οποίο υπήρχαν πληροφορίε για παρόμοια φύση αδικήματα και στο παρελθόν. Αξιολογώντα συγκεκριμένε πληροφορίε, η Υπηρεσία Λοδαπών και Μετανάστευση προχώρησε χθε σε επιχείρηση όπου ανακόπηκε στο ΑΚΑΚΙ αυτοκίνητο το οποίο από την νεκρή ζώνη. Ο Παλαιστίνιο οδηγό, αγνοώντα τα μέλη τη υπηρεσία που τον καλούσαν να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και στην προσπάθεια του να διαφύγει προσέκρουσε σε πεζοδρόμιο. Στο όχημα επέβαιναν τέσσερι Σομαλοί, δύο άνδρε και δύο γυναίκε ηλικία 31, 18, 17 και 16 ετών. Εκτιμάται ότι οι Σομαλοί πέρασαν στι ελεύθερε περιοχέ από την νεκρή ζώνη κοντά στην Περιστερώνα σε μια από τι λεγόμενε μαύρε τρύπε όπου δεν υπάρχει έλεγχο. Ο 35χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίο βρίσκεται παράνομα στο. Αφού η άδεια παραμονή του είχε λήξει τον Οκτώβριο του 2015, οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον τη δικαιοσύνη και εναντίον του εξασφαλίστηκε διάταγμα εξαήμερη κράτηση. Έχει συλληφθεί πρόσωπο ηλικία 35 χρόνων σχετικά με τα δικήματα τη συνωμοσία προ διάπραξη κακουργήματο, το λαθρεμπόριο μεταναστών και δικήματα που αναφέρονται στο νόμο περί παρεμπόδιση και καταπολέμηση. Τη νομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Οι ανήλικοι θα τεθούν υπό την επίβλεψη του Γραφείου Ευημερία, ενώ ο 31χρονο αφέθηκε ελεύθερο. Άπαντε θα κληθούν να δώσουν εκ νέου κατάθεση. Ο ένα εκ των τεσσάρων Σομαλών, ανακρινόμενο προκαταρκτικά, ανέφερε ότι πληρώσε 12.000 δολάρια προκειμένου να μεταβεί στην Ορβηγία, όπου βρίσκεται η οικογένειά του. Και μέσα από αυτή την υπόθεση, στόχο είναι να πέραν από τη διερεύνηση που θα γίνει, να εξακριβώσουμε και εμεί τον τρόπο δράση αυτών των ανθρώπων να εκμεταλλευόμενοι άλλου με σκοπό σίγουρα το χρηματικό όφελο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τι τελευταίε δύο εβδομάδε στι ελεύθερε περιοχέ δεν πέρασαν περισσότεροι από 10 Σομαλί και οι πλήστοι εξ αυτών ετήθηκαν πολιτικό άσυλο. Οι αρχέ διερευνούν παράλληλα την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.